Κορυφώνεται η τουριστική κίνηση για το καλοκαίρι του 2021 με το τρίμερο του 15 Αύγουστου, με τους περισσότερους να επιλέγουν τα κοντινότερα νησιά. Τα κοντινότερα νησιά επέλεξαν οι Καβαλιώτες για το τριήμερο του 15 Αύγουστου, με τα πλοία που ταξιδεύουν προς Θάσο και Λίμνο να είναι γεμάτα και να θυμίζουν το καλοκαίρι του 2019, ενώ άλλοι επέλεξαν να ταξιδέψουν με λεωφορεία, με τα δρομολόγια να έχουν ευξηθεί εν ώψη του τριήμερου του 15 Αύγουστου. You are going in Thasos? Yes. For the vacation for 3 days? For how many? How long? 5 days. 5 days. Yes. Why did you choose the Thasos? Everyone says it's beautiful, so let's see. Is it beautiful? Have you been again in Greece or the first time? No, we have been in Greece but never in Thasos. It's the first. Για τριήμερο? Ναι, ναι. Για το 15 Πενταήμερο. Διακοπές, ε? Γιατί επιλέξατε Θάσο και όχι κάποιο άλλο νησί? Είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη. Το πιο κοντινό νησί. Είστε από Θεσσαλονίκη? Ναι. Δουλεύετε, είστε φοιτήτριες? Φοιτήτριες. Φοιτήτριες. Και πάτε διακοπές στη Θάσο. Καλά να περάσετε. Καλά να περάσετε. Κοιτάξτε, κίνηση είναι αυξημένη με βάση τα στοιχεία που έχουμε με την περσινή ανάλογη περίοδο, περίπου 10%. Μάλιστα. Υπάρχει μια αύξηση 10%, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και μιλάμε... Είναι θετικό, ναι. Αλλά αν συγκρίνουμε με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, έχουμε μια μείωση 40%. Μάλιστα. Σε σχέση με το 20% οπότε είμαστε τώρα. Σε σχέση με το 20% είμαστε 10% αυξημένοι. Επιβατική κίνηση. Αλλά άμα συγκρίνουμε το 2019, σας λέω, είμαστε στο 40% μείον. Μάλιστα. Και... Αυτό μας δίνει μια ελπίδα, μια συγκρατημένη αισιοδοξία, ναι, ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε σιγά-σιγά με αυτά τα βήματα. Έτσι αλλιώς δεν είχαμε τις βεβαίωσεις ότι θα πάμε απευθείας σε μια κανονικότητα. Ναι. Πιστεύω ότι σιγά-σιγά θα να επανέλθουμε. Σιγά σιγά θα γίνει αυτό, εννοείται κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω, σας έχουν μεταφέρει κυρίως από ποια δρομολόγια έχουν αυτά το ενδιαφέρον, θα λέγαμε, το περισσότερο και την απήχηση και την κίνηση. Ναι, τα δρομολόγια που έχουμε μέσα στον νομό είναι η Αμόλοφη και η Κεραμωτή. Αυτοί οι δύο προορισμοί είναι με τη μεγαλύτερη κίνηση. Φυσικά η μεγάλη μας γραμμή Καβάλα Θεσσαλονίκη είναι η ναυαρχίδα μας. Είναι αυτή που στηρίζει το πρακτικό οικονομικά. Το 50% των εισπράξεων μας περνάει από αυτή τη γραμμή μέσα. Και η γραμμή των Αθηνών. Μάλιστα, μάλιστα. Των Αθηνών, η οποία είναι πόσα δρομολόγια έχουμε? Δύο δρομολόγια. Δύο είναι. Είμαστε πλέον από πλευράς δρομολογιών σε κανονικότητα. Σε δρομολόγια του 2019. Όλα τα δρομολόγια έχουν επανέλθει. Αυτό που δεν έχουμε, όλα τα δρομολόγια. Σε αυτό που δεν έχουμε την ανάλογη αύξηση, ναι, θα σας έλεγε και λίγο, είμαστε μειωμένοι με το 2020 σε σχέση με το 2020, είναι το νησί της Θάσου. Για μας εκεί η κίνηση δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή, αν και από ό,τι ακούω από θέμα κόσμου και πληρώντας ξενοδοχείων, είναι ικανοποιητικό η κίνηση. Για μας όχι. Ίσως επειδή οι επισκέπτες αυτοί είναι από ανατολικές χώρες, από Ρουμανία, Βουλγαρία, που έρχονται με δικά τους μέσα και δεν χρησιμοποιούν το λεωφορείο. Άρα δηλαδή υπάρχει μία κάμψη, θα λέγαμε, στην κίνηση στο νησί της Θάσου, στο Ευεραστικό Κτέλ, έτσι. Αυτό καταλαβαίνουμε τώρα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί σας μεταφέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, με το νησί της Θάσου και τα δρομολόγια τα οποία γίνονται, εξυπηρετεί τον κόσμο κανονικά, έχετε εικόνα? Ναι, σας λέω, τον κόσμο τον εξυπηρετεί, αλλά οι πληρότητες δεν είναι αυτές που θέλουμε για να έχουμε την ανάλογη αποδοτικότητα. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε για μέσα στο φόρτε της σεζόν και τα δρομολόγια μας έχουν μια πληρότητα του 25-30%. Μάλιστα, μάλιστα. Μόνο 25-30%. Ναι, αυτό, ναι, είναι το πρόβλημα εκεί πέρα. Για να δούμε. Πάντως, και λόγω 15 Αύγουστου τώρα έχουμε τα δρομολόγια φυσικά τα οποία είναι κανονικά. Και θα πραγματοποιηθούν κανονικά, έτσι, πραγματοποιούνται κανονικά τα δρομολόγια. Όλα κανονικά. Σήμερα έχουμε και κάποια έξτρα τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Καβάλα. Ναι. Είναι ήδη αυξημένη η κίνηση σήμερα. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό και σήμερα και αύριο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Πρόεδρε. Αυτό μας δίνει κουράγιο. Λοιπόν,
Αυτό είναι και το ζητούμενο και αναμένουμε φυσικά και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και το πώς θα προχωρήσετε. 10% αύξηση από το 20, αυτό κρατάμε εμείς. Αφήνουμε λίγο το 19 πίσω. Ξέρουμε ότι δεν είναι συνθήκες του 19 το 21, γιατί ακόμη έχουμε τον COVID-19, να το τονίσουμε αυτό. Οπότε πρέπει από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε, να έχουμε λίγο και περισσότερη κίνηση. Πάντως είστε αισιόδοξοι, αυτό κρατήσαμε εμείς και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αρκετοί είναι οι πολίτες που για λόγους προστασίας, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ή για οικονομικούς λόγους θα μείνουν στα σπίτια τους ή θα προτιμήσουν τα εξοχικά τους με την οικογένειά τους. Στο σπίτι. Δεν θα πάτε κάπου? Όχι βέβαια. Γιατί? Λόγω του τον ιό. Θα κάνετε κάποιο τραπέζι στο σπίτι, θα κάνετε κάποια έξοδα? Τίποτε, όχι. Τίποτε. Δεν υπάρχουνε. Ούτε διακοπές φέτος. Όχι κοπέλα με διακοπές. Τον Αύγουστο θα πάμε στο εξοχικό μας στο σπίτι. Άρα θα βγείτε από το σπίτι σας, θα κάνετε κάτι? Θα βγούμε οπωσδήποτε. Είναι μέρα γιορτής, είναι μέρα χαράς. Κάτι θα κάνουμε, στη θάλασσα πάντως. Μαζί με την οικογένειά σας? Μαζί με την οικογένεια, εγγόνια και παιδιά, όλοι θα είναι εδώ. Διακοπές πήγατε φέτος? Όχι, δεν πήγαμε γιατί έχουμε εξοχικό στη πέρα μου. Άρα αυτές θα είναι οι διακοπές σας? Οι διακοπές αναγκαστικά θα είναι εκεί με όλη την οικογένεια. Θα πάτε στο χωριό? Ναι, εμείς είμαστε διακοπές από Γερμανία, από Κρινίδες είμαι. Και θα κάτσουμε στο χωριό, λέμε. Με την οικογένειά σας? Ναι, η οικογένεια και διάφοροι γιορτάζουν λόγω 15 Αύγουστου. Ποια θα είναι τα έξοδά σας για φέτος, για το 15 Αύγουστο? Κάποιο φαγητό, θα πάτε εκτός από το χωριό? Καλεσμένοι είμαστε παντού. Τώρα πού να κάνουμε έξοδα, αυτό είναι το θέμα. Το πρόγραμμα δεν λέει, αυτοσχεδιάζουμε εκείνη τη στιγμή. Για την ώρα δεν έχουμε αποφασίσει κάτι συγκεκριμένο. Άρα κάπου εδώ κοντά στην Καβάλα? Ναι, προφανώς. Με την οικογένειά σας? Ναι, με την οικογένειά μου.